Θα αποζημιώνονται μόνο όσοι παράγουν και όποιο παρανομεί θα οδηγείται στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη με δήλωση που έκανε με αφορμή την κατάθεση του σχεδίου για το νέο κυρωτικό πλαίσιο που αφορά σε προϊόντα προστατευόμενη ονομασία προέλευση. Το μήνυμά μου προ κάθε πλευρά είναι ένα και είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Θα αποζημιώνονται και θα ενισχύονται όσοι πραγματικά παράγουν. Θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο τους Έλληνες παραγωγούς και θα στείλουμε στη δικαιοσύνη όλους εκείνους που παρανομούν. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, ανέφερε ο Υπουργό, για τι χίλιε περιπτώσει που εντάσσονται στη δράση τη εγκληματική ομάδα που εισέπρατε παράνομα ενισχύσει, όπω αποκαλύφθηκε τα προηγούμενα 24 ώρα. Μετά από στοιχεία που παρέδωσε το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη στην ελληνική αστυνομία, αποκαλύφθηκε κύκλο μακτινιάτρων που σφράγιζαν εικονικέ σφαγέ παραγωγικών ζώων με στόχο την ίσπραξη παράνομων ενισχύσεων. Ήδη ελέγχονται χίλιε περιπτώσει, ενώ τέσσερα άτομα έχουν προφυλακιστεί. Παράλληλα, συνεχίζουμε διασταθεί ελέγχους και στον ΟΠΚΕΠ. Η αποκάλυψη κυκλωμάτων σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, με παράνομες ενισχύσεις και οι περίπου χίλιες περιπτώσεις που εντοπίστηκαν με υψηλά ποσοστά ζώων στη βιολογική κτηνοτροφία είναι μόνο η αρχή. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που έγιναν σε συγκεκριμένε περιφερειακέ ενότητε εντόπισαν αύξηση στον αριθμό των εκτρεφόμενων βοηδών που υπερβαίνει κατά περίπτωση το 114%, το 91% και σε αρκετέ από τι περιπτώσει το 50%. Με πρωταθλητή περιφερειακή ενότητα στην οποία η αύξηση ξεπερνά το 241%. Όμω στι συγκεκριμένε περιφερειακέ ενότητε, σύμφωνα και με τα στοιχεία του Ελγό Δήμητρα, οι σφαγέ υπολείπονται σημαντικά του αριθμού των δηλωμένων ζώων, κάτι που οδήγησε στην αποκάλυψη. Θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα. Διαθέτουμε πλέον όχι μόνο μηχανισμού, αλλά και την πολιτική βούληση να αποκαλύψουμε κάθε περίπτωση παρανομία. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα, όποιο και αν είναι, όποια θέση και αν κατέχει, να δρά σε βάρο των πολλών, των τίμιων παραγωγών τη χώρα μα. Μέχρι στιγμή, εκτό από τι τέσσερι συλλήψει και προφυλακίσει, έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.